Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Πάντα χαρά μου, πάντα χαρά μου να σας υποδέχομαι για να συζητήσουμε πιο αναλυτικά τι πραγματικά συμβαίνει στα νησιά σας, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα, αναλάβαμε μία δέσμευση να αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό μεταναστευτικό στη ρίζα του. Και παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε τους πρώτους μήνες, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα πόσο έχουν μειωθεί οι ιερωές τον τελευταίο χρόνο, σχεδόν κατά 90%, πόσο έχουν προχωρήσει με πρωτοβουλία του Υπουργού οι διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων ή και απόρριψης αιτήσεων ασύλου και πώς έχουμε προχωρήσει και με τη δικιά σας συνεργασία, γιατί θέλουμε πάντα να έχουμε τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, στη βελτίωση των υποδομών που υπάρχουν στα νησιά, λαμβάνοντας υπόψη και την νέα πραγματικότητα ότι δεν μπορούμε και δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουμε σε μια λογική όπου τα νησιά μας θα επιβαρύνονται με εξαιρετικά αυξημένους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών, λαμβάνοντας όμως υπόψη από την άλλη ότι πρέπει να έχουμε κάποιες οργανωμένες υποδομές στα νησιά μας για να μπορούμε να υλοποιούμε όχι απλά την εθνική στρατηγική, αλλά και την ευρωπαϊκή στρατηγική, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να συμφωνηθεί νωρίτερα και όχι αργότερα. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι σας υποδέχομαι ακριβώς ένα χρόνο μετά την επίσκεψη της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Εύρο, όταν ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλησή μου ήρθαν και επιθεώρησαν τα σύνορα της Ελλάδος με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας ότι ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή, στην οποία αντισταθήκαμε στον ουσιαστικό εκβιασμό της γείτονας χώρας, υπερασπιζόμενοι το αναφέρωτο δικαίωμα μας να προστατεύσουμε την εθνική επικράτεια και να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Και αυτή είναι μια πολιτική την οποία έχουμε ακολουθήσει με συνέπεια από τότε και στην ξηρά και στη θάλασσα. Χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ για να συζητήσουμε τα ευρύτερα θέματα τα οποία αφορούν τα νησιά μας και στο πρόσωπό σας, καθώς εκπροσωπείτε τις τοπικές κοινότητες. Θέλω να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλους τους νησιώτες μας, οι οποίοι αγωνίζονται κάθε μέρα σε αντίξωες συνθήκες και κρατώντας πάντα υψηλά το εθνικό φρόνημα. Τους έχουμε, σας έχουμε όλους μέσα στην καρδιά μας. Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στα νησιά μας και λόγω της πανδημίας, αλλά κυρίως του μεταναστευτικού ζητήματος, είναι πολύ μεγάλες. Δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη πίεση. Όμως, εμείς ακολουθώντας τη φωνή της λογικής και τη συνείδησή μας, κάνοντας το καθήκον μας, πιστεύουμε απόλυτα, όχι γιατί είμαστε κομματικά στελέχη, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το καλό του τόπου και αυτό θα το οδηγήσει σε λύση του μεταναστευτικού ζητήματος. Και πήραμε μια γενναία απόφαση ως Δήμος Μυτιλήνης, η οποία θα σας την καταθέσω και δεν λέει άλλο από το να γίνει μια κλειστή δομή, να κλείσουν όλες οι υπόλοιπες δομές, ελεγχόμενοι, ένα κέντρο ταυτοποίησης ασύλου και απονομής ασύλου, το οποίο θα οδηγήσει σε μία λύση αφενός και απ' την άλλη θα δώσει το μήνυμα στους απέναντι γείτονες να μην ανοίγουν και κλείνουν την κάνουλα κατά το δοκούν και να χρησιμοποιούν τους μετανάστες ως εργαλείο για τα δικά τους ιδιωτελή συμφέροντα. Σε είχα πει εξ αρχής ότι αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα των ροών, οποιαδήποτε δομή θα ξεπεραστεί τελικά από τις ίδιες τις εξελίξεις. Τώρα που είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ροών, νομίζω ότι προσερχόμαστε σε αυτό το δημόσιο διάλογο και με πολύ μεγαλύτερη συνέπεια. Μας προέκυψε μία καταστροφή που ήταν το συμβάν, ο εμπρισμός που έγινε ουσιαστικά στη Μόρια,
Όμως μέσα από αυτήν την καταστροφή προέκυψε κάτι καλύτερο. Η Μόρια τελείωσε. Και θα ξαναφτιάξουμε και τον χώρο στη Μόρια, να φτιάξουμε ένα πάρκο, να τον αποδώσουμε στο Δήμο. Μόρια δεν πρόκειται να ξαναυπάρχει, όπως θα τελειώσει και η υφιστάμενη υποδομή, η οποία παρά τον προσωρινό της χαρακτήρα, όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι πολύ καλύτερη από αυτό το οποίο υπήρχε στην Μόρια. Μα γι' αυτό και δεν τη θέλουμε. Και γι' αυτό και αυτό δεν τη θέλετε. Αυτό που είπατε, τη λέξη θα τελειώσει. Και γι' αυτό και δεν τη θέλετε. Μία δομή θα έχουμε, και η οποία θα είναι η οριστική δομή στην τοποθεσία την οποία έχουμε συμφωνήσει, την τοποθεσία την οποία έχετε επιλέξει και την οποία θέλει και να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κινηθούμε σε αυτή την ταχύτητα, όπως με τις όποιες καθυστερήσεις γίνεται τελικά αυτό και στη ΣΑΜ. Με καθυστέρηση, ναι, αντιμετωπίσαμε και COVID και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εκεί πάμε όμως και στη ΣΑΜ, για να αποδώσουμε και τον χώρο της προσωρινής δομής, που όλοι γνωρίζουμε πόσο ακατάλληλος και απαράδοτος είναι, πίσω στο Δήμο, προς αξιοποίηση, όπως το ίδιο τελικά έγινε και με το χώρο της Μόρια. Χίος είναι λίγο πιο σύνθετη περίπτωση, θα τη συζητήσουμε και αυτήν. Πιστεύουμε στην προσπάθειά σας, πιστεύουμε στην πατριωτική σας συνείδηση, η οποία είναι πριν από την παραταξιακή, την κομματική, και γι' αυτό είμαστε εδώ, αρρωγοί και συμπαραστάτες, σε αυτή την προσπάθεια. Τα αποτελέσματα είναι εμφανέστατα. Και βέβαια, νομίζω ότι ακόμα και ο πιο δύσπιστος μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει ποιο είναι το αποτέλεσμα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αυτό που εμείς ευθαρθώς και ξεκάθαρα το στηρίζουμε στις τοπικές μας κοινωνίες. Το στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξεπερνάμε όλα εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με το θεσμικό ρόλο του καθενός. Ανέφερε και ο συνάδελφος Στρατής αυτά τα οποία αντιμετωπίζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να έχει δώσει λύσεις είναι η απλή αναλογική, η οποία μας έχει καταστήσει δέσμιους σε βαθμό επικίνδυνο. Το διορθώσατε για το μέλλον. Ναι. Για το μέλλον. Και βέβαια είναι αυτό το οποίο μας έχει δημιουργήσει και όλα τα παρεπόμενα εκείνα, να μην μπορούμε να δώσουμε λύσεις, ειδικότερα μεταξύ των δύο συναδέλφων. Να σας δίνει ο Θεός υγεία δυνάμεις. Έχετε αναλάβει το τιμόνι της χώρας στις δυσκολότερες στιγμές των τελευταίων δεκαετιών. Εγώ δεν μπορώ να επικαλεστώ καμία κομματική ιδιότητα. Επικαλούμε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, που συμπαρατάσσομαι μαζί σας. Συμπαρατάσσομαι με το Μητσοτάκη. Συγγνώμη αν το εκλαϊκεύω. Έχω πάρα πολλούς λόγους να θέλω να ανταποδώσω αυτό που δίνεται στην αυτοδιοίκηση, το ότι η αυτοδιοίκηση πλέον, όπως και η κυβέρνηση, δεν είναι κάτι το απόμακρο να συζητάμε τον Πρωθυπουργό της χώρας και με τους υπουργούς. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ κάτι ανάλογο με άλλη κυβέρνηση. Στις δυσκολότερες στιγμές αναλάβατε. Θέλω να με πιστέψετε, έχω συμπαραταχθεί συνειδητά. Πέρσι τέτοια εποχή, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τα τηλέφωνα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου η επιλογή θα ήταν, ενώ η Τουρκία ετοιμαζόταν να εισβάλλει στον Εύρο μέσω των μεταναστών, εγώ είχα δημοτικό συμβούλιο και έγινε επιλογή με δική μου εισήγηση ότι οι δικοί μας αστυνομικοί δεν πρέπει να φυλάνε σαμιώτες. Ήταν εκείνες οι βραδιές οι δύσκολες. Πρέπει να είναι παρόντες εκεί που πρέπει να είναι και πάμε τώρα στο Ζερβού να σπάσουμε τον μπλόκο. Το λέω και το χέρι μου τρέμει. Συνειδητά, Πρωθυπουργέ, δεν ήταν ούτε τακτικισμός ούτε τίποτα. Είναι εθνική η πολιτική σας και η εθνική είναι η δική μου συμπαράταξη. Και συνεχίζει αταλάντευτα να στοιχίζομαι. Παράπονα δεν θα κάνω. Εγώ, το στοίχημα όμως πρέπει να κερδιθεί. Εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός μπροστά σε όλα αυτά για να με απασχολεί το δικό μου πολιτικό μέλλον. Καθόλου. Όσο και να ακούγεται. Ξέρω ποιος είμαι, ξέρω που προέρχομαι. Θέλω να αγωνιστώ και αγωνίζομαι για την κοινωνία. Πράγματι, η Σάμος χτυπήθηκε ακόμα περισσότερο από τα άλλα νησιά του Αιγαίου και από το σεισμό και έχει συσσωρευμένα προβλήματα. Όμως, νομίζω ότι έχουμε αποδείξει και σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο των Υπουργείων που προείστανται των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα. Και εγώ βλέπω
και την μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική όλων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και βέβαια αναγνωρίζω απόλυτα και την τεράστια εθνική και στρατηγική τους σημασία, η οποία μας επιβάλλει να τα δούμε μέσα από μια ενδεχομένως λίγο διαφορετική ματιά, όπως έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και να νομιμοποιούμαστε αυτό να το κάνουμε.